Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ και εγώ σε δύο σημεία. Το ένα βεβαίως είναι η εξέλιξη με τη Λάρκο. Και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι έχουμε να κάνουμε μια χρεοκοπημένη επιχείρηση. Γι' αυτό η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτό το σχεδιασμό. Αλήθεια, ποιος ευθύνεται για τη χρεοκοπία της επιχείρησης? Ευθύνονται οι εργαζόμενοι που την κράτησαν όρθια ή οι διοικήσεις που τις διοικήσεις τις διόριζαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις? ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και πάλι από την αρχή. Αυτοί. Γιατί να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι λοιπόν? Με τη επιλογή την κυβερνητική οι εργαζόμενοι την πληρώνουν. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, τώρα παρακολουθούμε την τελευταία φάση ενός προσχεδιασμένου εγκλήματος. Σε αυτή την τελευταία φάση έχουμε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν η τροπολογία που έφερε πριν από δύο χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Σταϊκούρας για την εκαθάριση της εταιρείας εν λειτουργία και στη συνέχεια εκποίηση της εταιρείας, δίνοντας κούφιες τότε διαβεβαιώσεις ότι θα διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι. Δεύτερο στάδιο, η τροπολογία την οποία θα ψηφίσετε μάλλον η πλειοψηφία σε λίγο, όπου επί της ουσίας νομιμοποιείται τα αυθαίρετα κτίσματα της ΛΑΡΚΟ για να παραδοθούν ως καθαρά στον ιδιώτη επενδυτή και μάλιστα να έχει και τη δυνατότητα να τα τεμαχίσει και να εκποιήσει και κάποια από αυτά που δεν του χρειάζονται για την παραγωγική και μεταλλευτική του δραστηριότητα. Και το τρίτο στάδιο είναι ακριβώς αυτό το οποίο ανακοινώθηκε στην τριμερή σύσκεψη που έγινε πριν μερικές μέρες σε όλα τα σωματεία των εργαζόμενων, ότι θα απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι. 1.200 εργαζόμενοι απολύονται και όχι μόνο απολύονται, αλλά μένουν και άστεγες 300 οικογένειες από τους οικισμούς της Λάριμνας και του Αγιάννη. Να λοιπόν, αυτό γιατί? Γιατί ακριβώς θέλετε να παραχωρήσετε την επιχείρηση καθαρή από πολυδομικές παραβάσεις, αλλά πάνω απ' όλα καθαρή από εργαζόμενους. Εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα όσα τους έχουν απομείνει για να προσλάβει ο επενδυτής νέους εργαζόμενους φτηνούς, αναλώσιμους και χωρίς δικαιώματα. Γιατί αν κάτι επιβεβαιώνεται από αυτή την εξέλιξη είναι ότι οι εργαζόμενοι με δικαιώματα αποτελούν τα βαρύδια για τους επενδυτές, για τους καπιταλιστές και για την κερδοφορία τους. Και γι' αυτό ακριβώς θέλετε να ξεμπερδεύετε από αυτά τα βαρύδια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή επιχείρηση. Έχουμε να κάνουμε μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Είναι η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδερονικέλιο και στο υπέδαφος των κοιτασμάτων που έχει βρίσκεται το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λοιπόν. Και μάλιστα αυτά τα μεταλλεύματα είναι και κοβαλτιούχα, τα οποία είναι δυσέβρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Να ένα πρώτο στοιχείο που την κάνει ιδιαίτερη τη σημασία της ΛΑΡΚΟ. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτό πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται το τελευταίο διάστημα λόγω και της πράσινης μετάβασης για το νικέλιο και για το κοβάλτιο εξαιτίας του καθοριστικού ρόλου, ιδιαίτερα το κοβάλτιο στην κατασκευή μπαταριών. Αυτό και μόνο αποκαλύπτει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που έχει η εταιρεία της ΛΑΡΚΟ. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα κουφάρι που πρέπει να το πετάξουμε, αλλά ακριβώς αποτελεί ένα τεράστιο πλουτοπαραγωγικό παράγοντα στην αναπτυξιακή δραστηριότητα, στην παραγωγική δραστηριότητα της χώρας και όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Για αυτή την εξέλιξη δεν είναι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέμε ότι σημαντικές και σοβαρές είναι οι ευθύνες και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχουμε να κάνουμε ένα διαχρονικό έγκλημα. Και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν σήμερα οι εκπρόσωποι τους, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ ΠΑΣΟΚ, να βγουν από το κάδρο και όχι μόνο σφυρίζουν αδιάφορα, αλλά ταυτόχρονα κάνουν και τους τιμητές. Γιατί το ίδιο σχέδιο διαχρονικά υπερέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Υπερέτησαν μια πολιτική απαξίωσης, υπερχρέωσης, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, διάλυση εργασιακών σχέσεων, υποτυπωδών μέσω υγιεινής και ασφάλειας, πάνω από 80 νεκρούς
συναδέλφους τους έχουν θρηνήσει οι εργαζόμενοι στη Λάρκο. Η πώληση των μεταλλευμάτων φθηνά για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που προμηθεύονται τα μεταλλεύματα. Με δική τους ευθύνη δεν έγιναν οι αναγκαίοι εξυγχρονισμοί σε υποδομές και σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Η κυβέρνηση του Πασόκ ήταν αυτή που δεν επέτρεψε τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ανοξείδωτου του χάλιβα, υποτασσόμενοι στα συμφέροντα των πολυεθνικών που ήθελαν να παίρνουν απλά και μόνο το νικέλιο. Με δική τους ευθύνη των κυβερνήσεων η ΛΑΡΚΟ αγόραζε σε πολλαπλάσιες τιμές το ρεύμα από τη ΔΕΗ, την κρατική ΔΕΗ. Και φανταστείτε, η κρατική ΔΕΗ ήταν και μέτοχος της ΛΑΡΚΟ κιόλας. Σε αντίθεση με άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες στη χώρα μας. Ποιος διόριζε τις διοικήσεις στη ΛΑΡΚΟ που οδήγησαν στην απαξίωση και στην υπερχρέωση? Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το 2019 δεσμευότανε ως κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη δηλαδή και το κλείσιμο της επιχείρησης? Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια περίοδο που αρνήθηκε το 2019 να υπογραφεί η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που είχε συμφωνήσει τα σωματεία με τη διοίκηση της ΛΑΡΚΟ? Γιατί? Για να μην δεσμεύσει, λέει, η νέα συλλογική σύμβαση τους μελλοντικούς επενδυτές. Να λοιπόν που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκεφτόταν τα συμφέροντα των μελλοντικών επενδυτών και όχι των εργαζόμενων. Πίσω από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς βεβαίως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κρατάει τη δαμόκλεια σπάθη των προστήμων αν δεν ιδιωτικοποιηθεί η ΛΑΡΚΟ. Και γιατί θέλει να ιδιωτικοποιηθεί η ΛΑΡΚΟ? Γιατί βεβαίως επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς στο πώς θα βάλουν χέρι πολύ φθηνά τα ευρωπαϊκά μονοπόλια στον πλούτο της ΛΑΡΚΟ. Πώς θα ληστέψουν δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα, τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας. Και βεβαίως το ΚΚΕ έχει καταθέσει έγκαιρα τροπολογία και είναι χαρακτηριστική στάση των άλλων κομμάτων και της κυβέρνησης. Το 2020, τι έλεγε αυτή η τροπολογία του ΚΚΕ? Κατάργηση της εξουσίας του ειδικού καθαριστή, μέτρα για την πλήρη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, εξυγχρονισμός και ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ με κρατική χρηματοδότηση, προστασία όλων των εργαζόμενων στην εταιρεία και των δικαιωμάτων τους. Γιατί σφύριξα τα διάφορα? Γιατί αυτό πάει κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία στηρίζετε, την οποία υπηρετείτε. Αυτή την πολιτική υπηρετείτε τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι τα συμφέροντα του εργαζόμενου. Και από αυτή την άποψη σήμερα οι προτάσεις που καταθέτουν τα σωματεία ομόφωνα της ΛΑΡΚΟ είναι προτάσεις που μπορούν να δώσουν διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Και αυτό το οποίο πρέπει να βγάλουμε ως συμπέρασμα από τη μικρογραφία της ΛΑΡΚΟ είναι η μεγάλη εικόνα που πρέπει να έχουμε καθαρή. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Τι είδους τα χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής ανάπτυξης? Και είναι δεδομένα, είναι πρώτον σε βάρος των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας. Είναι σε βάρος των εργαζόμενων της χώρας μας και σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν, σε συνθήκες καπιταλισμού, ο ορυχτός πλούτος της χώρας μας, αντί να διασφαλίζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού, γίνεται λία και να τον καταλυστέψουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να διασφαλίσει την κερδοφορία τους. Έτσι λοιπόν, ως απάντηση σε αυτή την εξέλιξη είναι μία: η υπεροχή της πρότασης του ΚΚΕ. Για φανταστείτε, ο ρηχτός πλούτος, μεταλλεία και εργοστάσια επεξεργασίας των μεταλλευμάτων, κοινωνική περιουσία, στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού, τι απόδοση θα είχε και τι παραγωγικές δυνατότητες έχει που θα στήριζε η ΛΑΡΚΟ πραγματικά και σε στρατηγικό επίπεδο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με επίκεντρο βεβαίως την ανάπτυξη, την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι την καπιταλιστική κερδοφορία, απαλλαγμένη από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί τη διέξοδο. Και δεύτερο σημείο, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω με αυτό, είναι σε σχέση με τη φορολογία των αναδρομικών των συνταξιούχων. Στο χωριό μου λένε, εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Ενώ έδωσε ελάχιστα και όχι σε όλους τους συνταξιούχους από αυτά που τους κλέψανε οι αντιασφαλιστικοί νόμοι των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τους ζητάτε έντοκα να πληρώσουν σε 48 δόσεις με 6% επιτόκιο
τη φορολογία που αντιστοιχεί στα αναδρομικά που πήρανε. Αλήθεια. Εδώ τους κόψε 13 και 14 σύνταξη. Μειώσατε τη σύνταξη πάνω από 30%. Κύριες και επικουρικές, αυξήσατε τα όρια συνταξιοδότησης. Αυξήσατε τις ασφαλιστικές εισφορές στους αυταπασχολούμενους. Αυξήσατε τη συμμετοχή των ασφαλισμένων αλλά και των συνταξιούχων στην υγειονομική περίθαλψη. Ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου που τα σάρωσε όλα. Και μιλάτε ότι πρέπει να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις οι συνταξιούχοι. Αντί έπρεπε τα αναδρομικά αυτά να ήταν αφορολόγητα. Ως ελάχιστο προσπάθεια στο χρέος το οποίο έχετε απέναντι στους συνταξιούχους. Εμείς λέμε λοιπόν αφορολόγητα το σύνολο των αναδρομικών και ταυτόχρονα να δοθούν και όλα όσα εκλάπησαν από τους ασφαλισμένους. Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας, εμείς λέμε καθαρά ότι η πραγματική δύναμη, αυτό φαίνεται από τα τελευταίες εξελίξεις, των εργαζόμενων στη Λάρκο, των εργαζόμενων στην Κόσκο, των αγροτών που στείλουν τα μπλόκα τους καθημερινά και τα μεγαλώνουν, ότι η πραγματική τους δύναμη ακριβώς βρίσκεται στα μπλόκα του αγώνα και εκεί θα βρουν το δίκιο τους και όχι στους επίδοξους σωτήρες. Γι' αυτό χρειάζεται να εκφραστεί η ταξική αλληλεγγύη, η οργάνωση της πάλης ενωμένα σε πανελλαδικό επίπεδο για μια δουλειά με ζωή και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Και από αυτή την άποψη δεν πρέπει να περιμένω από κανένα σωτήρα. Η συμπόρεση με το ΚΚΕ αποτελεί για το λαό μονόδρομο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.